αύριο. Όμως τα κατοχυρώνετε, τα εξασφαλίσετε, τα τσεπώνετε από σήμερα. 14550, μαγικός αριθμός, δοκιμάστε πολλές φορές για να γίνετε πλουσιότερος ή πλουσιότεροι κατά 10.000 ευρώ μετρητά. Ευχαριστώ πολύ, Φέιν. Εμείς οι Γιώργος. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο φαγητό στην κατσαρόλα κοτόπουλο, χωριάτικο με ωραία όσπρια. Καλημέρα, τι κάνετε, καλημέρα, καλημέρα. Τις έχεις πάρει όλες με τη σειρά εσύ. Εσείς είσαι άλλο στυλ, σήμερα άλλο. Καλά, μια χαρά, εσύ τι κάνεις. Τι κάνετε. Το ξέρω φαγάκι. Το είδα πριν στο διάλειμμα, το θύμιξα πάρα πολύ. Γεύση υπέροχη, ωραία υλικά, χωριάτικο φωτοπουλάκι, πεντανόστιμο, υπέροχο. Με τσάντρες, έχεις λουκανικάκι μέσα, καρότο, το πράσινο τι είναι. Το πράσινο είναι λάπαθα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ να τα βάζω τα χορταράκια μου. Εγώ δεν ξέρω να τα χρησιμοποιώ τα λάπατα. Πού τα βάζεις. Όπως χρησιμοποιώ με όλα τα χόρτα. Δηλαδή και τα λάπατα και τα σέσκουλα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, ναι. Προς το τέλος του φαγητού δεν θέλουν πάρα πολύ ώρα πράσινο. Ναι. Και έρχονται και μαραίνονται μέσα στο φαγητό και να κρατάνε και λίγο όμως κρίτσι, να μην μου γίνονται νιανιά. Δεν ναι. Ναι. Πες μου, δεν είναι πεντανόστιμο. Ε? Με φασολάκια, δες και το κοτόπουλο. Λιώμα, λιώνει στο στόμα. Είναι η μαμά μου σπίτι. Τρυφερό. Είναι ακόμα εδώ. Και τι κοτόπουλο. Πώς το κάνεις κυρία Εύα μου, γιατί τι κοτόπουλο. Λίγο το τι κοτόπουλο. Αυτό είναι ρε μαμά, κοτόπουλο. Όπα. Πώς το έφτιαξε. Πώς το έκανε. Έκανε μια ωραία κοτόσουπα, δεν μπορώ να πω γιατί θα βγάλει αρκετό. Και το άλλο το έκανε με μανιτάρια και κρέμα γάλακτος. Αλλά αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Κυρία Εύα, την επόμενη φορά αυτή τη συνταγή. Αχ, κυρία Εύα. Αχ, τι τραβάς. Και θα έχει κλείσει και τηλεόραση. Δεν βγάζει, δεν βγάζει. Εγώ φταίω που σου έρχομαι και σου κρατάω τα παιδιά. Τι τραβάς, κυρία Εύα. Την καλοπιάνουμε, την καλοπιάνουμε. Τι ωραία που μαγειρεύεται, κυρία Εύα. Δεν έχει ανάγκη. Είναι ταγμένη σε μένα και στον αδερφό. Βέβαια, τι αγαπάει, τα παιδάκια της. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δώρο μας σήμερα, γιατί έχουμε το απόλυτο μηχάνημα της κουζίνας, η κουζινομηχανή της Kenwood, με τα τρία εξαρτήματα, αυτό που δουλεύω και εγώ, γίνεται σήμερα δικό σας, εάν καλέσετε στο 90 11 51 51 70, ένα μηχάνημα θα το λατρέψετε. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Ο πιο γρήγορος που θα πατήσει το νούμερο. Κόσμημα για χρόνια στην κουζίνα σας. 90 11 51 51 70. Να δούμε ευθύς αμέσως τα υλικά μας για αυτό το υπέροχο γλυκό, ζεστό, ελληνικό, χειμωνιάτικο φαγητό. Τι. Λοιπόν, θέλουμε 200 γραμμάρια φασόλια χάντρες. Θα βρείτε είτε αποξηραμένα, βρίσκεται όμως και στις καταψύξεις των ψυγείων, έτσι. Και κάτι ψυγμένα υπάρχουν και αποξηραμένα. Δύο κλονάρια θυμάρι. Ένα δαφνόφυλλο, τρεις κουταλιές ελαιόλαδο, ένα ωραίο κοτόπουλο πίνδος, εγώ έχω πάρει σήμερα το ελευθέρας βοσκής που είναι λουκουμάκι. Εγώ τα δοκίμασα, είναι καταπληκτικό. Είστε ωραίο που είναι. Εντελώς λοιπόν, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, τα υλικά είναι απλά, ο συνδυασμός είναι μαγικός. Μία σκελίδα σκόρδο, ένα πράσο, ένα κλονάρι σέλερι, ένα καρότο, ένα χωριάτικο λουκάνικο χωρίς το έντερο, το ψιλοκόβουμε, μία συσκευασία ντομάτες ψιλοκομμένες, λίγο μαϊντανό για το τέλος και ένα ματσάκι ό,τι βρείτε. Θέλετε λάπαθα, θέλετε σέσκουλα, θέλετε χόρτα εποχής, ό,τι βρείτε αρκεί να είναι χοντροκομμένα και τρυφερά. Αλάτι και πιπέρι. Ο άλλος πάει κατευθείαν να πάρει πυρούνι. Ούτε πρόσκληση δεν περίμενε σήμερα. Με το μάτι, που κλείσα το μάτι. Έλα Σπύρο μου. Έλα Σπύρο μου, έλα. Πάντως δεν έχεις παχύνι. Κάνει και δίαιτα μόλις φύγει από εδώ. Όσο είναι εδώ τρώει. Για δοκίμασα. Πάρει και λίγο κοτοπουλάκι. Εμένα αυτά τα φαγητά μου αρέσουν. Και, και εμένα μου αρέσουν. Τα φαγητένια. Είναι φαγητό παραδοσιακό. Είναι πιλιορίτικο φαΐ. Είναι φαγητό παραδοσιακό. Είναι πεντανόστιμο. Έχουν γεύση μαμάς. Και γεύση και άρωμα σπιτιού. Και θρεπτικό. Πες το Σπύρο μου. Λουκουμάκι, έτσι. Λιώνει. Λοιπόν, πάμε λιώνει. Να πάρω το κοτοπουλάκι μου. Παίρνω κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, παιδιά. Πάρε πιάτο. Το ορεινό κοτόπουλο από την Πίνδο. Το οποίο τρέφεται με πολύ αγνεστροφή και το βλέπετε κιόλα. Έτσι, αυτό είναι ελευθέρας βοσκής. Είναι λίγο πιο κίτρινο το χρώμα του. Είναι πεντανόστιμο. Και θα το κόψουμε σε κομματάκια, είτε θα ζητήσετε από εκεί που αγοράζετε, τέλος πάντων, αν υπάρχει κομμένο. Αλλιώς το κόβετε μόνοι σας. Για να δούμε. Θέλω να μου βάλεις λίγο λαδάκι, ναι. Θέλω να μου βάλεις λίγο λαδάκι εκεί.
Κόβεις τα μπουτάκια πρώτα. Ναι, κόβω τα μπουτάκια και μετά το κόβω σε κομμάτια. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι δύσκολο. Κομμάτια, ναι. Αλλά δείτε πόσο το κρέας του που είναι λίγο πιο κόκκινο. Φαίνεται. Ναι, και η πετσούλα του που είναι λίγο πιο κίτρινη. Είναι πολύ τρυφερό γιατί έχει φάει πολύ ωραία χορταράκια στο βουνό. Είναι στεγνό. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό και γίνεται πεντανόστιμο και το έβαλα, παιδιά, στα 40 λεπτά ήταν λιώμα. Έγινε λιώμα, λουκούμι. Λιώμα. Ναι, εννοώ έγινε λουκουμάκι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Άλλο το βράζεις και δεν βράζεις. Και είναι, έχει τον άβραστο και μετά είναι σκληρό σαν πέτρα. Αυτό γίνεται πεντανόστιμο. Λοιπόν. Πρόσεξε, μη σου πεταχτεί, αυγή και λερωθεί, θεή μου. Θα ρισκάρω για να φάω. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο γιατί έχει ένα ωραίο ζουμάκι και το λουκάνικο. Βγαίνει αυτό που έχει, έτσι ένα πικάντικο, βγαίνει μέσα στο ζουμί. Βέβαια, η νοστιμιά όλη βγαίνει μέσα στο ζουμάκι. Κόβω τις φτερούγες και τις πετάω. Γενικά όταν μαγειρεύω κοτόπουλο, παιδιά, ολόκληρο, κόβω τα φτερουγάκια, το έξω-έξω δηλαδή, και το πετάω, εντάξει, με διευκολύνει. Πάρε το πιάτο. Πρόσεχε, πρόσεχε, γιατί πετάει. Να βάλουμε ένα καπάκι. Ναι, βάλτε το καπάκι δίπλα, βάλτε το καπάκι. Έλα, βάλε ένα καπάκι. Να σας πω τώρα για τις χάντρες. Εάν θα πάρετε. Μπράβο, έτσι. Ασπίδα προστασίας. Εάν, παιδιά, θα πάρουμε χάντρες αποξηραμένες, θα πρέπει να υποστούν μια διαδικασία. Δηλαδή, θα πρέπει, θέη μου, να βάλουμε τις χάντρες σε μια κατσαρόλα. Αν πάρω αποξηραμένες, έτσι. Τις χάντρες σε μια κατσαρόλα, να πάρω και ζεστό νεράκι. Θα βάλουμε. Καλά, ζεστό θα βάλω εγώ. Κρύο νερό θα βάλετε πάντα στα όσπρια. Εγώ το κάνω για να πάρει γρήγορα βράση. Φτάνει. Θα ρίξουμε μέσα, θέη μου, ένα δαχνόφυλλο, να το. Ένα, γιατί είμαι με τα κοτόπουλα, μπράβο, αγάπη. Και λίγο θυμαράκι ή ό,τι άλλο μυρωδικό σας αρέσει. Και θα τα αφήσω τα αποξηραμένα φασόλια χάντρες, θα τα αφήσω να βράσουν περίπου κανένα 35 λεπτό, 40 λεπτό, πάντα σε μέτρια φωτιά. Να μην χτυπιούνται μέσα και μου λιώσουν τα φασόλια μου. Εντάξει, θα θέλω. Βλέπετε, εδώ είναι μαγειρεμένα και είναι ολόκληρα. Δεν χρειάζεται από βράδυ στα φασόλια. Όχι. Αυτά οι χάντρες δεν χρειάζονται από βραβείς. Να μείνουν σε νερό που λένε. Γενικά εγώ όταν μαγειρεύω φασόλια εκτός από τους γίγαντες, ποτέ δεν τα βάζω από βραβείς στο νερό. Βάζω από βραβείς, βάζω τα ρεβίτσια μου, τους γίγαντες που είναι μεγάλο φασόλι, αυτά τα μικρά όχι. Απλά άρα 35 λεπτά σε μέτρια φωτιά με κρύο νερό, ένα δαχνόφυλλο και λίγο χυμάρι. Να σας πω μόνο ότι εάν πάρετε το κατεψυγμένο, γιατί υπάρχει κατεψυγμένη χάντρα, θα δείτε ότι το αποξηραμένο φασόλι, παιδιά, είναι πιο κόκκινο, ενώ η χάντρα η κατεψυγμένη είναι πιο άσπρη. Αυτή εδώ είναι κατεψυγμένη, εντάξει. Είναι άλλη ποιότητα. Όχι, αλλά επειδή το ένα ξεραίνεται με την αποξήρανση έχει άλλο χρώμα και με την ψήξη έχει άλλο χρώμα. Αλλά είναι πεντανόστιμο φασόλι, εγώ το λατρεύω, τη χάντρα τη λατρεύω και τη δουλεύω πάρα πολύ και στον παπαδάκι τη μαγειρεύουμε πολύ. Τα αφήνω λοιπόν αυτά να βράσουμε σε χαμηλή φωτιά. Άμα να γυρίσουμε το κοτοπουλάκι, δεν θα βάλω τώρα άλλο μέσα. Γιατί νομίζω ότι και να φέρω μια κάψη. Γρήγορα μια τσιμπιδούλα. Το πετάω αυτό. Θα γυρίσω στα γρήγορα. Αυτό το καψάλισμα που κάνει απ' έξω είναι αυτό που αφήνει όλη την νοστιμιά μετά μέσα στο φαγητό. Τώρα βέβαια εδώ ξεχαστήκαμε λίγο και μας άρπαξε, αλλά δεν πειράζει. Νόστιμο θα γίνει και πάλι. Έχω λοιπόν εδώ. Τα λαχανικά που θα βάλω μέσα είναι. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Ναι, αυτό καλά. Είναι πιο ωραίο. Εμένα μου αρέσουν και τα όσπρια πολύ. Μα είναι και εμένα. Ο συνδυασμός, γιατί φαντάζομαι τώρα όλα αυτά και το φασόλι που είναι ένα υλικό και που έχει ψύχα. Μπράβο! Έχει ψύχα και ρουφάει όλα τα ζουμιά του κοτόπουλου, εντάξει. Πάμε να βάλουμε λοιπόν τώρα και ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι και να πούμε, θέη μου, ότι εχθές έγινε ο χαμός, παιδιά, στο Facebook του αργυρό.gr με την τάρτα που κάναμε. Την κάναν όλοι. Πάνω από 1000 μηνύματα έχουν στείλει. Την κάνατε όλοι. Νηστεύατε, δεν νηστεύατε. Σας άρεσε πολύ. Ό,τι απορία έχετε, θέλω. Γιατί έβλεπα, ρώταγε μία την άλλη. Τι είπε για εκείνο, τι είπε για τ' άλλο. Ό,τι απορία έχετε, το γράφετε από κάτω στα σχόλια. Εγώ 2 η ώρα τη νύχτα, 3 μπαίνω και σας απαντάω. Να μπαίνετε να ξαναβλέπετε. Σας απαντάω πάντα, εντάξει. Εγώ χτες το βράδυ έκανα ένα ωραίο κέικ. Τι έκανες, παιδί μου, πες μου. Πολύ ωραίο. Τι, αγάπη. Βανίλια, σοκολάτα, τι έκανες. Όχι, είχα. Πώς το λένε. Δάκρυα κουβερτούρα. Σοκολάτα, ναι. Και έκανα ένα βανίλια με δάκρυα μέσα. Ω, τέλειο. Υπέροχο, ε. Ωραίο ήταν. Υπέροχο. Το μισό έφαγα. Μπράβο. Αυτό είναι το πιο ωραίο κέικ. Τι μπράβο, 10 ώρα το βράδυ. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Μπορείς να με τώρα δεν τρώει ο Γιώργος τίποτα. Προσέχει, ο Γιώργος όμως έχει χάσει. Έχει γίνει στυλάκι. Τι τρώω εγώ. Τα μάγουλα. Φανταστείτε του χρόνου να κάνουμε σκουμπί και να κοροϊδεύετε εμένα όλοι. Εκεί θα φτάσουμε. Αυτό που το πας αυτό.
Και να βγαίνει αυτός με τα εφαρμοστά, λέει. Και κολλάν. Φάνηκε πολύ όμως. Του φάνηκε πολύ. Έδειξε αμέσως. Από την πρώτη εβδομάδα έδειξε που πρόσεχε, αλλά τώρα έχει δείξει πολύ. Και το κρατάει κατά γράμμα εκεί. Λοιπόν, μέσα είναι όλα τα λαχανικά. Πόσο γέλασα. Τι είναι όμορφο αγόρι το αγόρι μας. Και εσύ είσαι μια κουκλάρα, λέει ο Γιώργος μας είναι όμορφος. Έτσι. Λοιπόν, έχω βάλει μέσα κρεμμύδι, καρότο, πράσο και λίγο σέλερι. Απλά τα αφήνω λίγο να μαραθούν ελαφρά. Τα φασόλια μου εκεί βράζουνε. Μόλις λιγάκι μαραθούν, αν θέλω να βάλω και σκόρδο λίτσα μου, τώρα θα το βάλω. Μία σκελίδα σκόρδο, αρωματίζω και το βγάζω και το πετάω, εντάξει. Αυτό τώρα, το λοιπόν, χάπατο. Αυτό θα το βάλω στο τέλος. Στο τέλος. Εδώ είχατε κάτι ντοματούλες. Ναι. Ήρθε η ώρα που θα βάλουμε μέσα τις ντομάτες μου. Το λουκάνικο ψιλοκομμένο. Πάρτε ένα ωραίο χωριάτικο λουκάνικο για να βγάζει έτσι αυτή την ωραία γεύση του βουνού. Όπω είναι πολύ ωραία. Τώρα σας λέω για φαγητάκι ή φαγητάκι. Χειμωνιάτικο. Χειμωνιάτικο και τέλειο. Θέλει ψωμί αυτό 100%. Θέλει ψωμί, θέλει κρασάκι, και ωραίο κρασί δίπλα. Κρασάκι και τζάκι. Έτσι, μπράβο. Δεν ξέρω για το κρασί, ψωμί θέλω. Όπα, στο μήνα σου είσαι, έλα. Ο Αλέξης έχει πάρει λίγα κιλά, η αλήθεια είναι. Μόνο. Γιατί δεν αφήνει τίποτα να πάει χαμένο, ό,τι περισσεύει. Κρίμα, το περιποιείται. Μέσα λοιπόν και το λουκάνικό μου. Θα βάλουμε μέσα, Θεή μου τώρα, και λίγο νεράκι ίσα που να μισοσκεπάζει τα υλικά μου. Δεν θέλω να είναι μπλουμ. Βλέπετε ότι στο τέλος μένει ελάχιστη σαλτσούλα, εντάξει. Δεν είναι σαλτσάτο πολύ. Σχεδόν με το λάδι του μένει. Η ντομάτα είναι λίγη για το φαγητό που βάζουμε. Λοιπόν, μόλις βράσει το κοτόπουλό μου, που αυτό το ελευθέρας βοσκής της Πίνδου είναι πάρα πολύ τρυφερό και περίπου στο 40 λεπτό είναι, παιδιά, βρασμένο, είναι λουκουμάκι. Μόλις βράσει το κοτόπουλο, το τσιμπήσω και εδώ ότι είναι καλά μαγειρεμένο, τότε λοιπόν θα στραγγίσω τις χάντρες μου. Φουρώνει. Θα βράζω παράλληλα δηλαδή. 40 λεπτά θέλουν και οι χάντρες οι αποξηραμένες, 40 λεπτά θέλει και το κοτόπουλο. Θα τις στραγγίσω, θα τις ρίξω μέσα. Είναι ήδη βρασμένες δηλαδή. Εάν θα πάρετε κατεψυγμένες, θα τις βάλετε περίπου κανένα τεταρτάκι πριν το τέλος του φαγητού. Δεν θέλουν πάρα πολύ ωραία εκείνες. Θέλουν λιγότερο. Θέλουν δηλαδή. Λιγότερο, ναι. Α, οι κατεψυγμένες, γιατί είναι τρυφερό, λοιπόν, είναι τρυφερό το φασόλι. Και δεν θέλω, Λίτσα μου, θα δεις ότι τα φασόλια μένει ολόκληρο. Δεν τα θέλω εγώ να είναι νιανιά, να χάνονται, να γίνονται λιώμα. Θέλω να έχω τρυφερό κρεατάκι και όλα τα υλικά δίπλα να τα νιώθω και να τα καταλαβαίνω. Σωστά. Ήρθε λοιπόν η ώρα στο τέλος που θα αλατοπιπερώσουμε. Πάντα όταν κάνω ένα φαγητό με όσπρια, αλατοπιπερώνω πάντα στο τέλος. Εσύ, Φέη, μου βάλε αλάτι και πιπέρι. Θέλω τα χόρτα μου χοντροκομμένα, σέσκουλα εδώ, πλυμμένα ή λάπαθα, ό,τι έχει, ό,τι βρείτε. Προς το τέλος του μαγειρέματος. Και σπανάκι μπορείς να βάλεις και μαρούλια μπορείς να βάλεις ό,τι σου αρέσει. Και άγρια χόρτα να βάλεις, ζωχούς. Είναι πολύ ωραίο, το έχω κάνει με ζωχούς και είναι τέλειο. Αυτό λοιπόν όλο. Το αφήνω και σιγοβράζει, αφού βράσει το κοτόπουλό μου, έτσι, στα 40 λεπτά, 45, βάζω όλα τα υπόλοιπα υλικά, το αφήνω κανένα 15 λεπτό, έτσι να έρθει να μελώσει η σάλτσα του και να γίνει όπως είναι αυτό, βλέπετε, μένει σχεδόν με το λαδάκι του, παιδιά. Εδώ θα βάλουμε τώρα τα χόρτα. Αυτές είναι ωραίες κατσαρόλες οι χαμηλές. Αυτές οι πλασοτέ είναι φανταστικές. Οι πλασοτέ της Νεοφλάμ είναι φανταστικές και είναι αντικολλητικές και είναι τέλειες. Μόνο να μου προσέχετε, αν τις έχετε, δεν θέλω να βάζετε μέσα να μου τις γδέρνετε. Για να τις έχετε μια ζωή πρέπει να προσέχετε. Βλέπετε η λαβίδα που χρησιμοποιώ από κάτω έχει πλαστική, έχει σιλικονούχα απόλυξη, οπότε δεν μου κάνει ζημιά. Δεν χρειάζεται. Θεωρώ ότι αυτές οι χαμηλές κατσαρόλες γενικότερα συγκριτικά με αυτές μαγειρεύουν τα φαγητά πιο ωραία. Αυτή, κοίτα να δεις, είναι μια τεράστια κατσαρόλα που μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις και σαν γάστρα. Είναι για να κάνεις ποσότητες, έτσι. Για να κάνεις μια σούπα, για να βράσεις τα χόρτα σου, να βράσεις τα ζυμαρικά σου. Είναι για άλλη χρήση. Αυτό είναι για να κάνεις πιο μικρή ποσότητα φαγητό. Πολύ ωραίο το φαγητό. Το οποίο αυτό το πλασοτέ εγώ το βάζω και αυτό στο φούρνο. Το χρησιμοποιώ σαν ταψάκι. Να δούμε και μία το δώρο μας ακόμη. Βεβαίως θα το ξαναδούμε, το γνωρίζουμε όλοι. Είναι ένα πολυμηχάνημα, πολυεργαλείο για την κουζίνα. Μίξερ, μπορείτε να φτιάξετε από ψωμί και κοιτάξτε, χρειάζεται να πούμε πολλά. Τα πάντα, τα πάντα. Σηκώνει 30 εξαρτήματα πάνω, ο καθένας μπορεί να παίρνει 30 εξαρτήματα.